Στο Κρανίδι τώρα και στο θέμα που μας έστειλε ο συνεργάτης της τηλεόρασης Max, Κοσμάς Γεωργίου, 1,5 μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, τα περισσότερα σχολεία της Αργολίδας εξακολουθούν να εμφανίζουν δραματικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και βιβλία. Σε ακόμα πιο δυναμική τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι μαθητές του Γυμνασίου Κρανιδίου και του ΕΠΑΛ, επισημένοντας τα βασικά τους αιτήματα, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τη γενικότερη υποβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως λόγω των δραστικών περικοπών στα κονδύλια που αφορούν τα σχολεία. Όπως κάνουν και όλα τα σχολεία της Ελλάδος ενάντια στο νέο σύστημα. Προσπαθούμε όλοι να αλλάξουμε τα σχέδια με αυτά και να πάμε αντίστοιχα σε αυτό που μπορούμε να μας κάνουμε τη μάχη. Γιατί δεν αφορά μόνο. Βασικά μας δεν μας πιάνει, αλλά προσπαθούμε για το μέλλον των μικρότερων, των αδερφών μας, για όλους. Πρώτα απ' όλα, το σχολείο μας είναι ένα αχούρι, πραγματικά. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί με εμάς, ούτε καν έχουμε σύλλογο γονέων, τίποτα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα βιώματα όλων των παιδιών και το μέλλον τους. Επειδή. Εντάξει, δεν μας συμβαίνει και αυτό το νέο σύστημα, είναι μετά μας. Και αυτό είναι και ο πιο σημαντικός λόγος. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σπάσουμε αυτό το πρόγραμμα που έχουν φτιάξει αυτοί με το Υπουργείο, με τα θέματα. Μήπως ευαισθητοποιηθεί.